καταφέρουν τα ρεχή. Σας είπα, έχουν ετοιμαστεί πολλά κακά που μπορούμε να τα ανατρέψουμε με τις προσευχές μας. Μην προβληματιστείτε αν δείτε δολοφονία μεγάλου πολιτικού σε κράτος, σε κράτος κοντινό μας και να φέρει τέτοια αναταραχή και να φτάξει φωτιά. Θα ανατραπούν κράτη, θα ανατραπούν ηγέτες, θα ανατραπούν τόσο πολλά πραγματάκια, δεν θέλω να σας πω, να σας πω πολλά, αλλά αυτά θα γίνουν. Μέχρι ακόμα και τον αρχηγό της Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας θα πλησιάσει το κακό. Θα τον μεριδιαβεί τέτοια ταραχή, τέτοια θλίψη, τέτοια αγωνία, που όσοι αγαπάτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να προσεύχεστε γι' αυτό που έρχεται. Θα περάσουν μεγάλες θλίψεις αυτοί οι άνθρωποι. Και το αίμα θα αγγίξει τις πύρες του Πατριαρχείου. Αν όμως υπάρξουν άνθρωποι που θα προσευχηθούν, θα ανατραπεί αυτό το κακό. Αν υπάρξουν άνθρωποι που θα προσευχηθούν, θα ανατραπεί αυτό το κακό. Ακόμα και αυτός ο Πατριάρχης που υπάρχει, παρακαλώ τον Θεό να μην πεθάνει με αίμα. Μόνο αυτό θα σας πω. Δεν ξέρω πόσοι θα το καταλάβουν, αλλά εάν δεν προσευχηθούν, αυτός ο Πατριάρχης δεν θα πεθάνει ομαλά. Θα έχει μεγάλη θλίψη. Αν όμως προσευχηθούν πολύ, θα ανατραπεί αυτό το αποτέλεσμα. Έρχεται μεγάλη ταραχή και στην Ελλάδα μας μεγάλη θλίψη. Κανένας μέχρι τώρα από τους προφήτες, όπως ήταν ο Παΐσιος και άλλοι, δεν τους επετράπει να πούν την ομή αλήθεια για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Όμως αλήθεια σας λέω, αυτά θα γίνουν και θα είναι πολύ σκληρά. Θα είναι τέτοια η πείνα που έρχεται, τέτοιες οι αρρώστιες που θα σπείρουνε, όχι που έρχονται, που θα σπείρουνε με τέχνη αυτή, τέτοια η φασαρία μέσα σε πόλεμο που θα μπούμε χωρίς να σκοτωθούμε από τον πόλεμο, εμείς θα πεθάνουμε από άλλες αιτίες, αλλά θα είναι τέτοια η ταραχή και τέτοια η πείνα που θα έρθει εξαιτίας αυτού, που είναι ασύλληπτα για τα δεδομένα τα δικά μας. Αλλά έρχεται μεγάλη φασαρία περιφερειακά. Θα προσπαθήσει ο Σατανάς να σκοτώσει ανθρώπους ηγέτες για να φέρει την έναρξη των μεγάλων γεγονότων. Δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο από αυτά, μόνο να σας παρακαλέσω να προσεύχεστε. Τα πράγματα ξεκινούν και γίνονται άσχημα. Και μην εκπλαγείτε αν δείτε ένα ολόκληρο κράτος σαν την Ελλάδα να αγωνίζονται αυτοί οι ελίτ της ανομαλίας και του νεοσχολιστών να την παγιδεύουν με τέτοιο τρόπο, λες και ήμασταν οι τουρίστες που έρχονται απ' έξω και βάζουμε βραχιολάκια για να όλοι να επιβιώνουν ολπούς, με τα βραχιολάκια. Έχουν το βραχιολάκι του τουρίστες και οπότε μπορεί να πάρει τα πάντα. Το ίδιο θα θελήσουν να κάνουν οι ανώμαλοι αυτοί των νεοσχολιστών σε ένα ολόκληρο κράτος. Γιατί τα 5-6 εκατομμύρια που χρωστάνε πάνω από 5.000 ευρώ που ζητάνε να τους κλείσουν στη φυλακή, σε ποια φυλακή θα τους κλείσουν? Μα θα πρέπει να κάνουν όλη την Ελλάδα φυλακή. Επειδή δεν θα τα καταφέρουν και τα λοιπά, και ο Θεός δεν θα επιτρέψει, γιατί αυτός είναι ο σκοπός τους, παρακαλώ μάλλον τον Θεό να μην το επιτρέψει, αν κάνουν αλυσίδα προσευχής, σκοπός τους είναι να κάνουν, να μην τους κλείσουν στη φυλακή, γιατί ποιος θα τους ταΐσει. Τα 5-6 εκατομμύρια των ανθρώπων δεν χρωστάνε. Θα τους περάσουν με πονηριά, με έντεχνο τρόπο, επειδή χρωστάνε, ειδικά τσιπάκια, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνει, στην βραχιολιού θα είναι, άλλος τρόπος θα είναι. Για να ξέρουν να κάνουν, πώς το λένε, δοκιμή, πειραματόζω τον Έλληνα, το πώς θα μπορούν να ελέγχουν τον κόσμο μέσα από τα τσιπάκια. Και αυτό θα είναι ο προστάδιο, θα είναι ο πρόδρομος αυτού που θα γίνει. Γιατί όταν θα έρθει ο κατάλληλος χρόνος και ο ψευδοπροφήτης θα έχει εγκατασταθεί στον θρόνο του στο Βατικανό και θα επηρεάσει όλο τον κόσμο πλέον με τις αποφάσεις του και όλη η πολιτική θα είναι μαζί του, μην νομίζω ότι ο Βατικανό θα περάσει όμορφα. Ταραχές, προβλήματα, θα δοκιμάσουν να βγάλουμε και άλλο πάπα, θα δημιουργηθεί αντιπάπας, θα έχουμε πάπα, θα έχουμε αντιπάπα, θα έχουμε δεύτερο αντιπάπα. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το πόσο εμείς θα προσευχηθούμε να αλλάξουν οι καταστάσεις. Αλλά αυτός που θα είναι ο ψευδοπροφήτης θα κάνει μεγάλη ζημιά. Και τότε αυτός θα επιφέρει και το τσιπάκι. Ο Αντίχριστος θα τα βρει έτοιμα όλα αυτά, γιατί θα δουλεύει μέσα από εκείνο. Και μην νομίζετε ότι θα είναι τσιπάκι σαν αυτά που ακούτε, που βάζουμε υποδόρια εδώ πέρα
και μπορείς να πας στιγμή και να το βγάλεις, ξεχάστε το αυτό. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν λέει τέτοιο πράγμα. Λέει ότι αυτό που θα βάλουν στους ανθρώπους την εποχή εκείνη θα είναι τέτοια υψηλής τεχνολογίας, υψηλής νανοτεχνολογίας, που θα επηρεάζει τις αποφάσεις του ανθρώπου αυτό το τσιπάκι. Θα είναι με τέτοιο τρόπο βαλμένο στον άνθρωπο που δεν θα βγαίνει με τίποτα. Θα είναι χαραγμένο πάνω στον άνθρωπο και θα έχει τέτοια υψηλή συχνότητα, τέτοιες δυνατότητες που θα επηρεάζει ακόμα και τα συναισθήματά του. Θα είναι σε θέση αυτός που έχει το κεντρικό κομπιούτερ να σπέρνει μέσω των δορυφόρων σε όλους τους άνθρωπους που θα έχουν πάρει αυτό το τσιπάκι τέτοια συναισθήματα που από τον πόνο οι άνθρωποι θα χτυπούν τα δόντια τους, θα τρίζουν τα δόντια τους. Γι' αυτό αυτοί που θα νομίζουν ότι το πήραν για να σωθούν, αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα καταστραφούν. Αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα καταστραφούν. Αλλά μέσα από αυτό θα περάσουν τα πάντα. Θα ξέρουν τα πάντα, αλλά θα ξέρουν ακόμα και τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Και θα μπορούν ανάλογα να πράττουν. Θα έρθει όλα που θα σας πω περισσότερο για αυτά τα πράγματα. Αλλά για όλα αυτά, εάν δεν εμπιστευτούμε απόλυτα τον Θεό, ποιος θα τα καταφέρει? Και η εμπιστοσύνη απόλυτη στον Θεό, ξέρετε τι σημαίνει? Με απλότητα, με ταπείνωση και με μετάνοια, θα έρθει να παίρνετε τη Θεία Κοινωνία. Όσοι δεν θα κοινωνούνε, δεν θα αντέξουν σε αυτά που έρχονται. Θα έχει τέτοια δύναμη η Θεία Κοινωνία μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που δεν θα μπορούν να επηρεάζονται οι άνθρωποι αυτοί που θα κοινωνούν. Ούτε στο μυαλό τους, ούτε στα συναισθήματά τους. Θα ασκήσουν μέσα της ψηφιακής νανοτεχνολογίας τέτοια δύναμη που θα μπορούν να επεμβαίνουν στο νου του ανθρώπου. Τέτοια σατανικά μυαλά υπάρχουν. Και υπάρχουν αυτά. Θα τα δείτε, όχι τώρα. Σε λίγο θα τα δείτε και αυτά. Θα ακούγονται στην αρχή δηλαδή και μετά θα τα δείτε. Αλλά δεν θα μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο που θα μεταλαβαίνει. Θα φτιάχνει η Θεία Κοινωνία μια τέτοια δύναμη γύρω από τον άνθρωπο, θα είναι τέτοια προστατευτική δύναμη των αγγέλων γύρω από τον άνθρωπο που θα μεταλαβαίνει, που δεν θα μπορεί ο αιωσφόρος, τη ειδική του και τα όργανα του να επεμβαίνουν σε αυτή την ψυχή. Και θα ζει αυτός ο άνθρωπος με μια πολύ ελάχιστη τροφή θα επιβιώνει και ο άλλος που θα έχει τα πάντα θα πεθαίνει. Τι θέλει από εμάς ο Θεός? Απόλυτη. Τι θέλει από εμάς ο Θεός? Πέστε το. Όχι εμπιστοσύνη απλά. Απόλυτη εμπιστοσύνη. Εμπιστευτείτε τον απόλυτα. Από σήμερα να άλλαξει η ζωή σας. Να τον εμπιστευτείτε, να τον αγαπήσετε, να τον ερωτευτείτε όπως ερωτεύετε ένα μωρό τη μαμά του, είναι ερωτευμένο ένα μωρό με τη μαμά του, χωρίς αυτή δεν κάνει, ακόμα και αν το δέρει η μάνα του, πού πάει το μωρό, σε άλλη μάνα πάει στην ίδια. Τι σημαίνει αυτό? Και αν ο Θεός αναγκάζεται καμιά φορά παιδαγωγικά να σε βοηθήσει, να αλλάξει ζωή, έστω με μερικά μικρά πατρικά χαστούκάκια, εσύ δεν θα το βλάστημας και δεν θα βρεις μακριά, στην ίδια σου τη μάνα θα πιστεύεις. Και η τότε η αγκαλιά σου θα είναι πολύ δυνατή για να σε προφυλάξει. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογήσει, αφού πρώτα σας ευχήσω από σήμερα να φτιάξετε μια μεγάλη ομάδα προσευχής. Φτιάξτε αλυσίδα προσευχής, γιατί τώρα θα δείτε την έναρξη της θλίψης της Ελλάδος, όχι μόνο στην πείνα και στις αρρώσεις της, αλλά και σε άλλα πράγματα. Θα ξεκινήσει σε λίγο η φασαρία με τους Τούρκους. Να το ξέρετε. Θα έρθουν οι Τούρκοι. Και θα έρθουν δυστυχώς από την βλακεία μας. Θα μπουν εκεί που θα είναι, που λες και ο ίδιος ο ουρανός θα το επιτρέψει να γίνει, μπας και μετανιώσουμε. Δεν θα τους πάρουμε χαμπάρι εκεί που θα μπουν. Δεν θα τους πάρουμε καν χαμπάρι. Αλλά όμως θα είναι λίγο αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί η μετάνοια των ανθρώπων που θα επιστρέψει ξανά στην Ελλάδα και θα ζητάει βοήθεια, θα αναγκάσει ένα άλλο κράτος να δώσει εντολή στους Τούρκους. Ή φεύγετε ή επεμβαίνουμε. Ή φεύγετε ή επεμβαίνουμε. Και τότε θα αρχίσει ο διαμερισμός αυτού του κράτους. Της Τουρκίας. Αλλά δεν μετανιώσουμε, θα έχουμε χειρότερες ακόμα απώλειες. Χειρότερο. Η δικιά μας η μετάνοια είναι το κλειδί. Η προφητεία λέγεται για να μην γίνει. Σας το ξαναλέω. Η προφητεία λέγεται
Και μεταδίδεται μέσα από εκλεκτά παιδιά του Θεού στους ανθρώπους για να μην γίνει. Σαν να σου λέει, παιδί μου, εάν εσύ αλλάξεις ζωή, αυτό δεν θα γίνει. Αν όμως δεν αλλάξεις, αυτό θα γίνει. Και να αφήσουν τις κοροϊδίες αυτοί που κοροϊδεύουν την προφητεία, λέγοντας αυτά γίνανε και τα άλλα δεν γίνανε. Τα φτωχά τους στα μυαλά είναι τόσο λίγα που δεν καταλαβαίνουν πώς μιλάει ο Θεός. Σαν τη μάνα. Μην το κάνεις παιδί με αυτό, γιατί θα καταστραφείς. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογήσει και από σήμερα να αλλάξετε ζωή, να αλλάξουμε ζωή, να πείτε σε όλους τους ανθρώπους να αλλάξουν ζωή, να πλησιάσουμε το Θεό με απόλυτη εμπιστοσύνη, με απόλυτη εμπιστοσύνη και να μας εύχεστε και την ανέδειξα που τώρα μπαίνει πλέον στα πιο χειρότερα. Η Ελλάδα θα ζήσει αυτή τη στιγμή την πληγή της. Μην νομίζω ότι θα είναι συνεχόμενη πληγή, όχι. Θα είναι η πληγή της μετανοίας αυτή. Αλλά μετά η Ελλάδα θα αλλάξει. Πολλοί θα φύγουν από την Ελλάδα. Όλοι αυτοί που ήρθαν και την καταστρέψανε θα ξεκουπιστούν και θα φύγουν από εδώ. Και θα μείνουν λιγότεροι Ελληνές, αλλά πιστοί. Και τότε η Ελλάδα θα αρχίσει να ανεβαίνει. Και θα γίνει πάλι η δόξα του κόσμου. Όπως τα παλιά τα χρόνια ήταν η δόξα του κόσμου, η αρχαία Ελλάδα με το φως της, έτσι θα ξαναγίνει τώρα η Ελλάδα, αλλά όχι για τα αρχεία της, αλλά για την ορθοδοξία της. Γιατί τριγύρω θα υπάρχει τέτοια θλίψη και πανικός για όλα αυτά τα καταραμένα που θα φέρει ο αρχηγός της ψευδοθρησκείας, της πανθρησκείας, ο ψευδοπροφήτης, που όλοι θα αναζητούν την Ελλάδα και το φως της. Και τότε θα δοξαστεί η Ελλάδα. Θα δοξαστεί η Ελλάδα, να το θυμάστε. Θα δοξαστεί, τότε όσοι θα επιβιώσουν θα φάνουμε, θα τρώμε χρυσό κουτάλι. Ξανά. Από εκεί, πλέον, θα έρθουν όλα τα υπόλοιπα που γράφει και αποκάλυψη. Ο Θεός θα σε ευλογεί όλους.